Έχουμε να δούμε προσέγγιση για πρώτη φορά σε κομπή της Κρητιβή απευθεία σύνδεση με τον πύργο ελέγχου για να δούμε μια προσέγγιση αεροπλάνου που προσεγγίζει αυτή την ώρα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Σε πολύ λίγο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης μία πτήση από Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε αναμονή, από στιγμή σε στιγμή. Αναμένεται να προσγειωθεί το αεροσκάφος. Και να ακούσουμε λίγο για τις... Γεια σου, Olympic 3 Echo Romeo, continue approach number 2. Continue approach number 2, Olympic 3 Echo Romeo. Ecrit 560, wind 180 degrees, 7 knots, runway 27, clear to land. 27, clear to land, Ecrit 560. Αν μπορεί να μας πει ο κύριος που βεβαίως είναι στο αεροδρόμιο, πού ακριβώς βρίσκεται το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή. 3 miles final. Αυτό το αεροσκάφος, ρωτάνε από το στούντιο αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεται? Το αεροσκάφος φαίνεται, είναι το πρώτο, είναι δύο αεροσκάφη ουσιαστικά. Είναι οι κριτικές από τη Θεσσαλονίκη, 560, που είναι τώρα στα 2 μίλια, βλέπετε το φως εδώ μπροστά. Και είναι και άλλο ένα που είναι περίπου 12 μίλια, φαίνεται μπροστά, είναι και ένα μικρό φωτάκι, δεν νομίζω το πιάνει φακός, που είναι η Ολυμπιακή από Αθήνα και θα έρθει περίπου σε 6-7 λεπτά. Και ουσιαστικά έρχεται από πίσω, θα έρθει σαν νούμερο 2, γι' αυτό τη είπα να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή, Μάνο, κύριε Σκύρη, είναι και τα δύο αεροσκάφη στο οπτικό μας πεδίο. Τα βλέπουμε και τα δύο. Ακόμα δεν μπορείτε να τα δείτε. Όχι, τώρα φαίνονται και τα δύο. Βλέπουμε την πρώτη πτήση που έρχεται από Θεσσαλονίκη και ακολουθεί μια πτήση από Αθήνα, από ό,τι μας είπε. Βλέπουμε το αεροσκάφος που έρχεται από Θεσσαλονίκη και βεβαίως παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση τη διαδικασία προσέγγισης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ecrit 560, wind check 180 degrees, 8 knots. Thank you. Ουσιαστικά, να υποθέσω, δίνουν και τα καιρικά χαρακτηριστικά. Τι καιρό συναντά το αεροπλάνο τη στιγμή της προσέγγισης. Σωστά. Κύριε Πλιάκα, πόσο δύσκολη διαδικασία είναι όλο αυτό όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Στη σήμερα εποχή υπάρχουν τα ραντάρ, ήταν πολύ πιο δύσκολη τα παλιά χρόνια. Είναι μια υπεύθυνη δουλειά. Το δύσκολο είναι μέσα στη δουλειά μας ολονών. Άμα είσαι εκπαιδευμένος καλά και πραγματικά γίνονται εκπαιδεύσεις, θέλει προσοχή, δεν θέλει να είσαι αφηρημένος. Και βλέπουμε το αεροσκάφος. Σκεφτείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία... Ecrit 560, vacate left to the apron, ground 1217. Γεια σας. Επιτυχίες εδώ λοιπόν. Ολοκληρώθηκε. Προσγειώθηκε το πρώτο αεροσκάφος. Σε 3 λεπτά θα είναι στο έδαφος και το επόμενο Ολυμπιακή που είναι τώρα περίπου στα 5 μίλια έξω. Είναι δηλαδή σχεδόν πάνω από την Δία. Μάλιστα. Επομένως τώρα περίπου είναι πάνω από την είσοδο Δία. Από την Δία, στην ίδια απόσταση με την Δία, απλά είναι πιο νότια. Θα περιμένουμε να δούμε και τη δεύτερη προσέγγιση. Το φωτάκι είναι δίπλα στον πυλώνα, αν το βλέπετε. Δεν ξέρω πάνω πώς γίνεται. Επομένως, εσείς η επικοινωνία που έχετε είναι με τον κυβερνητή του αεροσκάφους. Είναι με αυτόν που είναι ο πάλι εκείνη τη στιγμή που έχει το αεροσκάφος να το δει, γιατί μπορεί να κυβερνήσει, μπορεί να είναι κυβερνήτης. Ξαρτάται ποιος είναι κάθε φορά. Κάποιος από αυτούς τους δύο έχει αναλάβει τις επικοινωνίες και με αυτό μιλάω. Η επικοινωνία που έχετε είναι λίγο πριν την προσγείωση και όταν φτάσει πια στο έδαφος ξανά. Ναι, αυτή η θέση εδώ που κάθομαι εγώ τώρα που είναι του πύργου είναι αυτός που δίνει στην περιοχή που μπορώ να δώσω στα αεροσκάφη προσγείωση και απογείωση. Οπότε αυτή τη στιγμή δουλεύω σε αυτή τη θέση, όπου απογειώνω, είμαι δηλαδή υπεύθυνος για το διάδρομο ουσιαστικά. Να απογειώνω και να προσγειώνω τα αεροσκάφη. Άλλες θέσεις είναι αντίστοιχα διαφορετικές αποστάσεις από το Ηράκλειο ή ακόμα και στο έδαφος που είναι συνάδελφος δίπλα που δίνει οδηγίες στα αεροσκάφη που είναι στο έδαφος. Άλλα άτομα που είναι συνάδελφοι που είναι για το ραντάρ, που είμαστε εναλλάξει αυτή τη θέση δηλαδή, δίνουν οδηγίες στα αεροσκάφη. Συγγνώμη, μόνο μισό λεπτό και να δω ότι έχει φύγει το αεροσκάφο, γιατί πρέπει να προσγειωθεί το επόμενο τώρα. Το αεροσκάφο τώρα αυτό είναι στα 2 λεπτά από το έδαφος, η Ολυμπιακή. Και θα την δώσω τώρα προσγείωση. Olympic 3 Echo Romeo, wind 180 degrees, 7 knots, runway 27, clear to land. Clear to land, runway 27, Olympic 3 Echo Romeo. Q
Και τα αεροσκάφος, δηλαδή, περίπου τα 30 με 40-50 μίλια από το Ηράκλειο, παίρνει οδηγίες από το Ηράκλειο. Από το ραντάρ τα πιο μακρινά και τα κοντινά είναι από τον πύργο, από αυτή τη θέση δηλαδή. Όταν πλησιάσει περίπου στα 10 μίλια, δηλαδή από την Δία και γύρω-γύρω. Και βλέπουμε και τη δεύτερη πτήση από την Αθήνα που προσγειώνεται αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Όπως με ειδοποιούν, είναι Airbus A321, κύριε Πλιάκα. Το καλοκαίρι τώρα, λοιπόν, βλέπετε αυτά τα φωτάκια, τα βλέπετε σειρά μέχρι τη Χερσόνησο, το ένα πίσω από το άλλο. Mm-hmm. Αυτές ουσιαστικά είναι οι βραδινές πτήσεις εσωτερικού από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι τελευταίες πτήσεις. Σωστό. Αθηνά, να ρωτήσουμε αν υπάρχει επικοινωνία και στην διάρκεια της πτήσης, από ποια στιγμή, από ποιο σημείο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αρχίζει να επικοινωνεί με ένα αεροσκάφος που έρχεται στον Νίκος Καζαντζάκης. Η ερώτηση που έχουμε από το στούντιο είναι από ποια στιγμή και μετά ξεκινάει η επικοινωνία σας με κάποιο αεροσκάφος, από ποια στιγμή της πτήσης και μετά. Το Ηράκλειο, σαν Ηράκλειο, νερά κυκλοφορία, όχι η θέση αυτή, ξεκινάει περίπου, να φανταστούμε, από τη Σαντορίνη απέναντι που περνάνε τα αεροσκάφη και έρχονται, όταν έρχονται από βόρεια, δηλαδή σε μια απόσταση περίπου 60-70 μίλια από το Ηράκλειο. Από ανατολικά ξεκινάει κάπου αντίστοιχα απόσταση, αν έρχονται από Ρόδο, μεριά της Ρόδου, μπορεί να μην είναι το αεροδρόμιο της Ρόδου, μπορεί να είναι από το ανατολικά, μπορεί να είναι από Τουρκία, μπορεί από οπουδήποτε. Και νοτιοανατολικά περίπου από το σημείο που είναι η Ζάκρος, λίγο πιο νότια. Και από δυτικά περίπου από το ύψος την Πακίου και λίγο δυτικότερα. Από αυτές είναι οι αποστάσεις γύρω-γύρω και από περίπου από το Ρέθυμνο από πάνω. Έρχονται από διάφορα σημεία από τον ορίζοντα. Αυτές περίπου είναι οι αποστάσεις που επικοινωνούμε, ξεκινάμε επικοινωνία με τα αεροσκάφη εμείς εδώ πέρα. Και βλέπουμε και την δεύτερη επιτυχημένη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό σε ποια θέση θα σταθμεύσει? Ρώμη, Βακέτη, left to the apron, contact ground, 1217, γεια σας. Left to the apron, ground, 1217, on left 3, Echo Romeo, γεια σας. Επομένως, με το που προσγειώνεται το αεροσκάφος και διανύσει και κάποια μέτρα στον αεροδρόμο, σταματάει η επικοινωνία σας εκεί? Σταματάει με μένα και συνεχίζει με τη διπλανή θέση. Εγώ περιμένω να φρενάρει το αεροσκάφος, να κάνει αυτό το speed control, δηλαδή που βάζει τους κινητήρες σε ανάποδη όση και σταματάει, ουσιαστικά φρενάρει. Μόλις καταλάβω ότι έχει πιάσει μια ταχύτητα που είναι okay, λογική, μπορώ να του μιλήσω τότε για να μην τον απασχολήσω ιδιαίτερα και μιλάει με τη συνάδελφο δίπλα που είναι στο έδαφος και του δίνει οδηγίες που θα πάει να παρκάρει. Να ακολουθήσει το αυτοκινητάκι του αεροδρομίου και να πάει στη θέση του. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακές εικόνες απευθείας σύνδεσης βλέποντας τις βραδινές αφήξεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πλιάκα, τον κύριο Μανολάκη και όλους τους εργαζόμενους εκεί που μας ανέχτηκαν απόψε το βράδυ για να δώσουμε και μια διαφορετική ματιά της τουριστικής και μεταφορικής δυναμικής της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένας πολύ σημαντικός αεροπορικός κόμβος και πραγματικά τους ευχαριστούμε για αυτές τις εξαιρετικές εικόνες σε αυτές τις δύσκολες εποχές και για τις αερομεταφορές. Καλώς όρισαν λοιπόν και οι επιβάτες από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα βλέποντας τις εικόνες. Να ευχαριστήσω και την Αθηνά την Πατεράκη και τον εικονολήπτη μας τον Στέλιο τον Χανιωτάκη. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, καλή δύναμη και βεβαίως βάρδιας χωρίς απρόοπτα και άσκημες στιγμές. Αυτό ευχόμαστε. 355 να υποθέσω κινήσεις αεροσκαφών μέσα σε ένα 24ωρο. 175. Ναι, σωστά. 175 αφήξεις, λέει ο κύριος Πλιάκας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αριθμή. Ναι. Απρόπτα είχατε φέτος, είχατε απρόπτα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, κάτι που έπρεπε να κληθείτε να διαχειριστείτε και ήταν δύσκολο, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνετε μια σπουδαία δουλειά, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αλλά και οι αερολιμενικοί, διαχειρίζεστε ουσιαστικά την κατάσταση, ακόμα και μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενός αεροσκάφους και θέλω να μου πείτε αν πλησιάζει κάποιο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, βλέπουμε και το ραντάρ τώρα. Ναι, κοιτάξτε, μικροπροβλήματα είχαμε, δεν αντιμετωπίσαμε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Κάποιο χαρακτηριστικό της φετινής περίοδου που αντιμετωπίσαμε ήταν η σεισμική δραστηριότητα, το οποίο δεν το είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα άλλη χρονιά, που σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να γίνουν κάποιες ενέργειες. Βλέπουμε μία προσέγγιση, αν δεν κάνω λάθος, μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Ναι. Όχι, είναι πλάνα, συγγνώμη.
Θα το δούμε σε πολύ λίγο ζωντανά. Ναι. Μπερδεύτηκα εγώ. Μάνο, αν μου επιτρέπεις, επειδή ο κύριος Μανολάκης υπηρετεί περισσότερο από 30 χρόνια στον πύργο ελέγχου, εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω, αν όχι φέτος, συνολικά κατά όλα τα χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά, αν είναι κάτι που τον έχει στιγματίσει, αν είναι κάτι που το θυμάται έτσι σαν απρόπτου, γιατί είναι σίγουρα μια δουλειά που κάθε μέρα μπορεί να εξελιχθεί σε δύσκολη, γιατί κάτι απρόπτου μπορεί να συμβεί σε κάποια από τις πτήσεις. Επομένως, είναι στιγμές που μπορεί να απαιτείται η λήψη μιας απόφασης με απόλυτη ψυχραιμία και οργάνωση της σκέψης. Θυμάστε κάτι που θα θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας? Κοιτάξτε, θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε ένα αεροσκάφος ιδιωτικό. Είχε χάσει το προσανατολισμό του σε δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Σιτίας και το βοήθησαμε από το ραντάρ με κατάλληλες οδηγίες να μπορέσει να προσεγγίσει στο αεροδρόμιο, να βγει μέσα από τις καταιγίδες και να έρθει για προσγείωση. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Άλλες περιπτώσεις, κατά καιρούς έχουμε αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, καταστάσεις ανάγκης, ας πούμε, που λέμε των αεροσκαφών, αλλά για όλα αυτά ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα σχέδια και όλα κύλησαν ομαλά. Δεν είχαμε κάποια πολύ... Κύριε Μανολάκη, θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο. Θέλετε να μας πείτε αν στο ραντάρ πλησιάζει κάποιο αεροδρόμιο για να δουν και οι τηλεθεατές, αφού έχουν την ευκαιρία να το δουν σε απευθεία σύνδεση, μία διαδικασία προσέγγισης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Θα έχουμε σε λίγο μία προσέγγιση από το δρομολόγιο της Ολυμπιακής από την Αθήνα και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε σε περίπου κάνα 15 με 20 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω. Θα σας αποδεσμεύσουμε για λίγο και θα επανέλθουμε για να δούμε και μία προσέγγιση σε ζωντανή σύνδεση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ευχαριστώ πολύ. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μου δείξανε ιδιαίτερο μεγάλο επαγγελματισμό. Τόσο τους εργαζόμενους στον πύργο ελέγχου, όσο την πολιτική αεροπορία, στην τεχνική συντήρηση, τους συναδέλφους αερολιμενικούς στο Apron. Όλοι αποτελούμε μια αλυσίδα και μια ομάδα που νομίζω ότι δούλεψε καλά και αποτελεσματικά.